Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης, Ορθοδοξία ή θάνατος, η απάντηση των πατριωτών μοναχών της Εσφυγμένου. Έπεσαν οι μάσκες για τον διορισμό του πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ Αναστάσιου Μητσιάλη στο Άγιον Όρος. Το ρωσικό μοναστήρι, ο στόχος της βρώμικης επιχείρησης που στείνει η κυβέρνηση κατά των πατέρων της Μονής. Τον Τραμπ πυροβόλησαν, ο Μπάιντεν έπεσε. Θα ξαναεπιχειρήσουν να σκοτώσουν τον Τραμπ μέχρι τις εκλογές, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊάνου. Μάνα δύο παιδιών και νοικοκυρά, γράφει για την ακρίβεια. Σούπερ μάρκετ, αυτός ο αβάσταχτος πόνος για την ελληνική οικογένεια. Ρεμπεσκέ Τσαμπατζή Μητσοτάκη. Είσαι άκυρη, ποιος και γιατί μηνύει την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ο Μητσοτάκης πούλησε τους εχμαλώτους αξιωματικούς στις φυλακές της Τουρκίας. Ο Πανδρέου έκανε σύσκεψη με τον Βαλιανάτο, η σύζυγος του αγνοούμενου, επί 50 χρόνια της θεγματάρχη Παύλου Κουρού. Μιλάει για τα 13 περιστέρια, τον Έλληνα Όρατο Κατάσκοπο Βασίλη Γιαννόπουλο και τις άθλιες ηγεσίες των πολιτικών. Η μαύρη επέτειος για το μάτι είναι 104 και περιμένουν δικαίωση 6 χρόνια τώρα. Πανικός με την πανόλη στη Θεσσαλία. Κανένας κίνδυνος για τους ανθρώπους, λέει ο Τσιάρας. Αλλά ποιος τον πιστεύει, αφού τρέχουν τώρα να πάρουν μέτρα. Το πατριωτικό μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.